Γεια σας. Δεν ήξερα αν θα μιλήσω αγγλικά ή ελληνικά. Αποφάσισα τελικά να μιλήσω στα ελληνικά, γιατί είναι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Παρότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, αλλά εφόσον υπάρχει διερμηνία και έχουμε τόσο εξαιρετούς διερμηνείς, θα το διατηρήσω στα ελληνικά. Είμαι πολύ γρήγορη ομιλήτρια και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Αλλά θα θέλω λίγο, εγώ θα αναφερθώ τώρα λίγο, με αναφέρει στο πρόγραμμα ως πρόεδρο του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος. Είναι μία από τις ιδιότητές μου. Βασικά είμαι εδώ ως εκπαιδεύτρια διερμηνέων. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση διερμηνέων από το 2003, όταν επέστρεψα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Και θα καταθέσω την εμπειρία που είχα με την ευκαιρία που μου έδωσε η PEMBIP. Και ευχαριστώ προσωπικά εδώ την PEMBIP αλλά και την πρόεδρο, την Δήμητρα Σταφυλιά, που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εγώ μέχρι τότε που ασχολήθηκα με την εκπαίδευση διερμηνέων, κοινοτικών διερμηνέων, ήξερα μόνο από διερμηνία συνεδρίων. Σε αυτή είμαι και εκπαιδεύτρια με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και αυτό ήξερα να διδάξω. Και με αυτή την εμπειρία ανακάλυψα ότι είναι ένας καινούριος κόσμος. Δηλαδή, εμείς από τη διερμηνία συνεδρίων νομίζουμε ότι ξέρουμε να τα κάνουμε όλα, αλλά τελικά δεν ξέρουμε. Είναι η κορονίδα, θα έλεγα, της διερμηνίας συνεδρίων, αλλά υπάρχουν και τα υποείδη, όπως αναφέρθηκε στην ομιλία της κυρίας Βιδενμάιερ, που και για μένα θέλω να πω, εντάξει, ήταν ένας καινούριος κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι διερμηνία, γιατί το άκουσα και σε ένα συνέδριο που υπόθηκε από κάποιον. Είναι εντελώς εσφαλμένο να λέμε ότι η κοινοτική διερμηνία δεν είναι διερμηνία. Είναι διερμηνία. Και βάσει αυτού θα σας μιλήσω σήμερα. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Θα μιλήσω για το πρόγραμμα καταρχήν που κάναμε με το Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων, πάντα υπό την αιγίδα της PEMBIP. Εγώ να φανταστείτε είχα χάσει την προθεσμία, γιατί μου το είχε στείλει η Δήμητρα και με τα 500 πράγματα που πρέπει να κάνω δεν. Και μετά μου στείλε στο Messenger, Μαρία σε ενδιαφέρει η θέση. Και λέω, αχ, συγγνώμη, το ξέχασα. Και εκείνη την ώρα έστειλα όλα τα χαρτιά και τα κατέθεσα. Στη συνέχεια αυτό μετεξελίχθηκε ως πρόγραμμα εκπαίδευσης και κάναμε ένα άλλο πρόγραμμα, πια ήμασταν λίγο πιο όριμοι, γιατί κάθε φορά που κάνεις μαθαίνεις και καινούργια πράγματα, δηλαδή γίνεσαι καλύτερος. Και στη συνέχεια κάναμε πάλι πρόγραμμα εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων, στο οποίο είχα και πιο σημαντικό ρόλο να πω, ως εκπαιδεύτρια με το Solidarity Now. Θα σας μιλήσω για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι να πω αυτό και θα το καταθέσω. Ήταν το παράπονο μου όλες τις ημερίδες που έχω πάει, επειδή είμαι εκπαιδεύτρια, ήθελα να δω τι πρέπει να περιέχει το πρόγραμμα. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη το 2016, μιλήσαμε για κοινοτική διερμηνία, μιλήσαμε για δικαστηριακή. Κανένας δεν μου έδωσε έτσι ένα μπούσουλα τι πρέπει να λέω σε αυτά τα παιδιά, πώς πρέπει να τα διδάξω εγώ ως εκπαιδεύτρια. Διότι το μοντέλο, ναι, μεν μοιάζει με αυτό της διερμηνίας συνεδρίων, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Λοιπόν, οπότε θα σας δώσω ένα μπούσουλα από το δικό μας το πρόγραμμα. Θα σας μιλήσω για τις προκλήσεις που είχαμε, την εμπειρία που είχαμε τους εκπαιδευόμενους. Ήταν μία από τις πιο, να πω έτσι, πλούσιες εμπειρίες, πιο ανταποδοτικές σε μένα σαν άνθρωπο, αλλά και σαν εκπαιδεύτρια με αυτά τα παιδιά. Θα μιλήσω για την εκπαίδευση που είχαμε σε αποδέκτες διερμηνίας, το οποίο μετά από τις ερωτήσεις που γίνανε νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά θέλω να πω ότι εδώ καταθέτω την εμπειρία μου, δεν είναι αυτά επιστημονικά δεδομένα, δεν έχω μετρήσιμα δεδομένα να δώσω. Έτσι. Είναι μάλλον ένα αντικείμενο για ένα επόμενο project. Και θα πούμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, γι' αυτό μίλησα. Σας είπα ότι εγώ είμαι διερμηνέα συνεδρίων, εκπαιδεύτρια διερμηνέων συνεδρίων. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν να διδάσκω κοινοτική διερμηνία, δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό. Άρχισα να διαβάζω. Μιλάμε ώρες πολλές, ψάχνοντας υλικό στο διαδίκτυο, δεν είναι εύκολο να το βρεις. Και μετά στα μαθήματα συνέχεια διάβαζα, δηλαδή δεν ξέρω πόσες ώρες προετοιμαζόμουν για κάθε μάθημα. Τόσο πολύ που νομίζω ότι αυτή η εμπειρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δηλαδή κάπως πρέπει να αξιοποιηθεί και για τη συνέχεια.
Δουλέψαμε λοιπόν με το Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων το 2016. Ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο οποίο εγώ είχα απλώς την δικαστηριακή διερμηνία. Επειδή ήταν το πρώτο. Και γι' αυτό θέλω να πω τώρα εδώ, γιατί μιλήσανε για τη μετάδραση, ότι έχει μερικές ώρες μόνο εκπαίδευσης. Το δικό μας το πρόγραμμα δεν είχε μερικές ώρες εκπαίδευσης. Ήταν γύρω στις 100 ώρες, δεν ξέρω να με διορθώσει η Δήμητρα, κάπου στις 100. Ήταν εντατικό. Ήταν τρίμηνο για τους εκπαιδευόμενους. Οπότε δεν ήταν κάτι, ας πούμε, να πω έτσι, ότι δεν μαθαίναν τίποτα. Αντιθέτως, μάθανε πολλά πράγματα τα παιδιά. Απλώς δεν ήταν εντατικό 10 ημερών, δηλαδή τους βάζουμε μέσα και τους βομβαρδίζουμε και τους βαφτίζουμε διερμηνείς. Είχε μία διάρκεια που είχε ο άλλος και τη δυνατότητα να κάνει εμπέδωση. 96 ώρες, να το, για την ακρίβεια. Και η γλώσσα η οποία γινόντουσαν τα μαθήματα ήταν η ελληνική. Οπότε δεν υπήρχαν μαθήματα μετάφρασης, δηλαδή από αραβικά προς ελληνικά κτλ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ετοιμάσαμε ο καθένας γλωσσάρια. Εγώ στη διερμηνία, εντάξει, με αυτά τα γλωσσάρια έχω ένα θέμα. Αλλά τέλος πάντων, τα ετοιμάσαμε γιατί φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα παιδιά δεν ξέραν τίποτα. Οπότε από το τίποτα, από το λότελα, καλό και αυτό δηλαδή το λίγο, δηλαδή, από κάτι να ξεκινήσουν. Ήταν επίσης παιδιά τα οποία δεν ξέρουν από μετάφραση. Εμείς όλοι, ας πούμε, οι μισοί εδώ στην αίθουσα, είμαστε ειδικοί μετάφραση. Ξέρουμε τι σημαίνει, τι κάνεις ακριβώς. Αυτά τα παιδιά ήταν από προσφυγικό πληθυσμό, ήταν μετανάστες, οικονομική μετανάστες ή όχι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι μετάφραση ή κάπως το αντιλαμβάνονται έτσι στην πρακτική και στο πόδι προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν το πρόγραμμα ονομαζόταν Ορολόγιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. Δεν κατάλαβα τον τίτλο, να πω την αλήθεια. Το καταθέτω και στην Πέμπτη τώρα, αλλά μετά διορθώθηκε. Λοιπόν, γιατί αυτό είχε μόνο ένα κομμάτι. Μία ενότητα ήταν για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν για κοινοτικούς διερμηνείς. Δηλαδή, είχε δικαστηρική διερμηνία, είχε διερμηνία στην υγεία. Μάλιστα, ήταν και η Μαρίνα, η παπά, την είδα στο κοινό, που δίδασκε εκείνο το κομμάτι. Είχαμε τεχνικές διερμηνίας, είχαμε δηλαδή όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας κοινοτικός διερμηνέας. Οπότε ο τίτλος νομίζω ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικός. Και εκεί έπεσα τώρα, γιατί προετοιμαζόμενη για να έρθω εδώ, μπήκα μέσα να δω το πρόγραμμα που είχαμε για το ΣΜΑ και άμα διαβάσετε εδώ τι λέει ο ρόλος του διερμηνέα, και μετά έρχεται ο ρόλος του πολιτισμικού διαμεσολαβητή. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι ότι εκτός χώρου, από το δικό μας χώρο, δεν τα έχουν καταλάβει. Και εμείς λίγο τα έχουμε μπλέξει. Λέει, ο λόγος διευκόλυνσης επικοινωνίας μεταξύ του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού. Okay, αυτό κάνει και ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Διασαφήνιση ρόλου, λέει. Πριν από την παροχή υπηρεσιών διερμηνίας, ο διαμεσολαβητής οφείλει να διευκρινίσει το ρόλο του τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό προσωπικό. Αποκλειστικά διευκόλυνση της επικοινωνίας και όχι παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ή ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Αλήθεια, και αυτό πρέπει να γίνεται, το τόνισε προηγουμένως και η Φωτεινή Αποστόλου. Και μετά. Λέει ότι. Αυτό. Εντάξει. Λέει λοιπόν παρέμβαση για επίλυση παρεξηγήσεων. Αυτό το λέει στο ρόλο του διερμηνέα. Αυτό είναι λάθος. Ή παρανοήσεων σχετικά με πολιτισμικά ζητήματα. Τα μαθήματα μέχρι και τους μαθαίναμε, και βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές σχολές σκέψης, γιατί μετά από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Έτσι, δεν συμφωνούμε και όλοι οι ειδικοί, ας πούμε, στο θέμα μεταξύ μας. Λέει ο ένας το δικό του και ο άλλος το δικό του. Λοιπόν, στη δική μου σχολή σκέψης να πω, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λύσει την παρεξήγηση. Δεν είναι ο ρόλος σου. Αυτοί πρέπει να ρωτήσουν μεταξύ τους. Και κοιτάνε τον άλλο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό στην κοινοτική διερμηνία και που κάθεσαι. Έτσι, υπάρχουν θέσεις.
Δεν ξέρω αν έχετε... Δεν μπορείς να κάτσεις, ας πούμε, επειδή είναι διαδοχική διερμηνία ακριβώς, για την υγεία, σου λένε στο κέντρο. Όχι στο κέντρο, όχι ανάμεσά τους, πρέπει να είναι σαν τρίγωνο. Ενώ, ας πούμε, όταν είναι στο άσυλο, τους βάζουν, είπα, τη αρμοστία που κλείεται, εγώ να τα καταφέρω σε 5 λεπτά, να κάθονται δίπλα, δίπλα στον ψυχολόγο, ξέρω εγώ ποιος είναι ο υπεύθυνος, και απέναντι κάθεται ο ενδιαφερόμενος. Άλλη μία θέση που υπάρχει, άμα το δείτε σε αμερικανικά βίντεο, ας πούμε, κάθεται απέναντι ο ενδιαφερόμενος μαζί με τον διερμηνέα δίπλα. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάγονται. Δεν πρέπει, πρέπει να μιλάει κατευθείαν στον ενδιαφερόμενο, ο ψυχολόγος κτλ. Και αυτό είναι βεβαίως ένα λάθος που το ξέρουμε όλοι, το κάνουν γιατροί, δικηγόροι, δικαστές κτλ. Συνέχεια λέει πες του αυτό, πες του εκείνο. Το ξεκινάει λάθος ο δικαστής, ας πούμε, στο δικαστήριο. Ο διερμηνέας πρέπει να εμείνει και να μιλάει στο πρώτο πρόσωπο. Μετά του κάνει κλικ του δικαστή. Α, πρέπει να μιλάω κι εγώ στο πρώτο, στο δεύτερο πρόσωπο. Οπότε μετά αλλάζει από μόνος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία, θα μου πείτε, εκπαίδευσης κάθε φορά. Ναι, πρέπει να τους εκπαιδεύουμε. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να περιμένουμε εμείς οι διερμηνείς, οι αποδέκτες της διερμηνείας, να ξέρουν τη δουλειά μας. Δυστυχώς, φαίει. Πρέπει κάθε φορά να. Εντάξει, ότι πρέπει να ενημερωθούν και τα λοιπά, αλλά είναι νομίζω κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και μετά εξηγεί, ας πούμε, το διαμεσολαβητή και λέει η γλωσσική επάρκεια ότι πρέπει να έχει διαπολιτισμική γνώση κτλ. Όλα αυτά τα είπαν όλοι. Και μετά λέει ιδεοντολογία, μεροληψία, ακρίβεια, ηχεμήθεια, αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων, κατάργηση εξουσία, σεβασμό των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού. Αυτά πρέπει να τα κάνει και ο διερμηνέας. Έτσι, οπότε δεν είναι μόνο για το διαμεσολαβητή, το λέω για μελλοντικούς οδηγούς, πρέπει να το αλλάξουμε. Λοιπόν, το πρόβλημα, μια από τις προκλήσεις ήταν ότι ήταν 3 ώρες στη σειρά. Οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν αυτή την ικανότητα να μπορέσουν να κάτσουν, να τους βάλεις στην καρέκλα 3 ώρες. Πραγματικά, δηλαδή, είναι δύσκολο. Και πρέπει λίγο να είναι ζωντανό το μάθημα, γιατί διαφορετικά τους παίρνει ο ύπνος. Νομίζω αυτό ισχύει βέβαια για όλους τους εκπαιδευόμενους, όχι μόνο για παιδιά που είναι από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Επίσης, στη διάρκεια αυτού του προγράμματος του πρώτου, δηλαδή που κάναμε με το Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων, δεν υπήρχε αρκετή εστίαση στις τεχνικές διερμηνείας. Ήταν μόνο 6 ώρες, πράγμα που το διορθώσαμε στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα, βάλαμε 12 ώρες, γιατί είδαμε ότι 6 δεν φτάνουν. Το επόμενο πρόγραμμα, λοιπόν, ήταν με το Solidarity Now, πάλι 96 ώρες. Αυτή τη φορά διορθώσαμε τον τίτλο. Δηλαδή, στα ελληνικά είχαν γράψει κοινοτικών διερμηνέων και στα αγγλικά Future Interpreters. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς σωστό, γιατί πρέπει να γράφει Future Community Interpreters, αλλά και τι να κάνουμε. Τώρα το είχαν βάλει στο hashtag και δεν άλλαζε, λέει, με τίποτα. Οπότε το αφήσαμε. Αυτό έγινε, λοιπόν, με την υποστήριξη του Guerrilla Foundation και σε συνεργασία με το Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων πάλι και υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιωνίου Πανεπιστημίου της PEMBIP. Οι συμμετέχοντες είχαν μητρική γλώσσα τα αραβικά. Και να πω εδώ, γιατί λέγεται συνέχεια για τις διαλέκτους και τα λοιπά. Δυσκολία στα αραβικά δεν έχουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι Άραβες. Αυτοί που είναι από γαλλόφωνες αποικίες, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, αυτοί έχουν πολλούς γαλλισμούς μέσα στα αραβικά και εκεί δυσκολεύονται να τους καταλάβουν οι υπόλοιποι. Αλλά όταν μιλάνε κλασικά αραβικά, μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Οπότε, αν έχουμε έναν μορφωμένο, π.χ. Τινήσιο, δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει με ένα Σύριο. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν έχεις χαμηλού μορφωτικού επίπεδου οποιασδήποτε εθνικότητας, γιατί δεν ξέρουν να μιλάνε κλασικά αραβικά. Είχαμε επίσης φαρσί, νταρί, για να... Τα φαρσί είναι αυτά που μιλάνε στο Ιράν, το λέω και εγώ, εκεί τα έμαθα όλα. Τα νταρί είναι αυτά που μιλάνε στο Αφγανιστάν. Ίδιες, άλλοι λέγανε είναι η ίδια γλώσσα, άλλοι λένε διαφορετική. Είναι ο αιώνιος πόλεμος των γλωσσών. Σορανί Κυρμαντζή ήταν για τα κουρδικά, γιατί κουρδικά δεν μιλάνε όλοι οι Κουρδοί ίδια.
Αυτά βέβαια εμείς δεν τα διδάσκαμε στο πρόγραμμα και αφαιρέσανε και εντελώς το πρόγραμμα για τη γλώσσα της Αραβικής που το είχαμε στο πρώτο πρόγραμμα. Αντιθέτως, προσθέσαμε ώρες στις τεχνικές διερμηνίας. Τα μαθήματα στον πρώτο κύκλο εκπαιδεύσαμε πάνω από 150 άτομα, νομίζω. Νομίζω δεν φτάσαν όλοι αυτοί στην αποφύτηση, γιατί κάναμε και τελετή αποφύτησης, γιατί στο μεταξύ είχαν φύγει. Δηλαδή με τα relocation και τα λοιπά τους εκπαιδεύεις, αλλά μετά δεν μπορέσαν να έρθουν στις εξετάσεις. Οπότε τους χάσαμε. Και κρίμα και για τις γυναίκες που λέγατε, εγώ γυναίκες είχα στο πρόγραμμα μία ή δύο. Και στο πρώτο πρόγραμμα, επειδή το πρώτο ήταν στα ελληνικά, κάναμε πολλούς κύκλους. Φανταστείτε, επί 1,5 χρόνο εκπαιδεύσαμε πολύ κόσμο. Στον πρώτο κύκλο ήταν οι εργαζόμενοι στο Solidarity Now. Οπότε εκπαιδεύσαμε τους δικούς τους διερμηνείς. Ήταν στα ελληνικά. Και μετά για τους επόμενους κύκλους γίνανε όλα τα μαθήματα στα αγγλικά. Τι περιλάμβανε το πρόγραμμα, αυτό θα σας το πω γιατί σας το έταξα, τα υπόλοιπα θα τα κόψω γρήγορα. Λοιπόν, η εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικής μετάφρασης, μετάφραση επίσημων εγγράφων, ενισχυτικά μαθήματα μητρικής δεν υπήρχαν, σας είπα, ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής 12 ώρες, εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές διερμηνίας, αυτό σε αυτό το πρόγραμμα το δίδασκα εγώ, κοινωνική διερμηνία, διερμηνία ασύλου δίδασκα επίσης εγώ. Διερμηνία στην υγεία, ψυχική υγεία, άλλος. Δικαστηριακή διερμηνία, πάλι εγώ, και την αλλάξαμε στη σειρά, γιατί η δικαστηριακή διερμηνία ήταν πριν από την διερμηνία ασυλού στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά διαπιστώσαμε ότι τους ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχε πολύ νομική ορολογία και είχαν πάθει λίγο... είχαν τρελαθεί. Και είδαμε ότι δεν είναι και πολύ καλά με την ασύλου, γιατί στην ασύλου υπάρχει πάρα πολύ νομική ορολογία, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Μεταξύ των εκπαιδευόμενων είχαμε και ανήλικους, ήταν από τα συνόδευτα ανήλικα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι οποίοι το ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία, ήταν πάρα πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή. Ήταν και τα δύο από το Πακιστάν τα παιδάκια, αλλά είχαμε και άλλα από το Αφγανιστάν, ναι, που τελείωσαν. Επίσης, τα γαλλικά που αναφέρθηκαν, ότι κάποιοι μιλούν από την Αφρική, αυτά τα γαλλικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα, να πω εγώ. Είχα έναν εκπαιδευόμενο δυστυχώς, πάρα πολύ καλό παιδάκι, ήταν Αφρικανός, αλλά γαλλικά δεν. Δηλαδή, και κάναμε μετά και τις εξετάσεις. Τις εξετάσεις κάναμε κανονικό role play, ήταν ο ένας έπαιζε τον οφελούμενο, ο άλλος ήταν, όχι τον οφελούμενο, πώς να το πω, τον εξυπηρετούμενο. Εγώ ήμουνα, έκανα τις ερωτήσεις και είχα και ένα διερμηνέα δίπλα. Και σε γλώσσες που είχαμε δυσκολία, γιατί δεν βρίσκαμε κάποιον να μας βοηθήσει, δηλαδή πήραμε κάποιους που ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιοι μέσα στο Solidarity που ήταν αραβόφωνοι, ας πούμε, μας βοήθησε η Λίνα πάρα πολύ, αλλά για τις υπόλοιπες γλώσσες, επειδή δεν είχαμε, βάλαμε τους ίδιους που κάνανε εξετάσεις να κάνουν το διερμηνέα και τον εξεταζόμενο. Ήταν διαφορετικά τα θέματα και θα μου πείτε, και τι κάνατε έτσι. Ναι, κάναμε. Και είχαμε επίσης και μία εξετάσεις για τον κώδικα δεοντολογίας, το οποίο είναι το Α και το Ω και στο οποίο επιμείναμε τελικά στους τελευταίους κύκλους πάρα πολύ, γιατί είδαμε ότι είναι αυτό που χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να κάνει κάποιος τον κοινοτικό διερμηνέα και να μην ξέρει τον κώδικα. Είναι επικίνδυνο να πηγαίνει να μιλάει με διακινητές. Πρέπει να τους μάθεις τον κώδικα, να μην παίρνουν, για παράδειγμα, το οποίο είναι και μέσα στην κουλτούρα, την αραβική κουλτούρα, να παίρνεις τον μπαξίση, έτσι, και την δωροδοκία, να τους μάθεις να μην δωροδοκούνται. Λοιπόν, αυτό γινόταν συνέχεια, κάναμε συνέχεια σενάρια, όταν κατάλαβα ότι τα παιδιά δεν μπορείς να τους λες θεωρίες. Δηλαδή, με τις θεωρίες βαριούνται απίστευτα. Δεν μπορείς να τους κρατήσεις το ενδιαφέρον. Οπότε, μετά, είχαμε σενάρια. Δουλεύαμε συνέχεια ερωτήσεις και ξανά, όχι τα ίδια, συνέχεια διαφορετικά. Λοιπόν, με τα σενάρια και τις ερωτήσεις δούλεψε πάρα πολύ καλά το σύστημα, δηλαδή καταλάβανε τι πρέπει να κάνουν. Θυμάμαι, ας πούμε, με τη δωροδοκία, και θα το πω αυτό για την ανέκδοτο, όταν τους έλεγα, σου δίνει κάποιος 10.000 δολάρια εσύ, και σου λέει να πεις αυτό στη διερμηνία, εσύ τι θα κάνεις.
δεν θα το πω, λέει, και κοίταγε ο ένας τον άλλο. Τώρα, ήταν άνθρωποι που είχαν χάσει τις περιουσίες σας, οπότε ήταν... αλλά πιστεύω ότι καταλάβανε ότι είναι λάθος. Υπήρχε ένας εκπαιδευόμενος, ο οποίος δεν ήταν και από αυτούς που πήραν τους μεγαλύτερους βαθμούς, ας πούμε, στο τέλος. Όμως, μου έγραψε μετά στο Messenger και με ρώταγε. Και μου λέει, Μαρία, άκου να δεις τι μου είπε ο ψυχολόγος. Έκανε διερμηνία και ο ψυχολόγος του λέει, κοίταξε, τώρα θα μιλήσουν μεταξύ τους. Ό,τι πούνε να μου το πεις. Δηλαδή τον έβαλε να κάνει τον κατάσκοπο. Και μου λέει, αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα θεοντολογίας. Και του λέω, βεβαίως και δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα. Λοιπόν, οπότε μετά του λέω όμως, να δούμε και πώς θα τα βρεις. Γιατί όταν δουλεύεις για έναν οργανισμό, είναι και δύσκολο έτσι. Αυτός ο ψυχολόγος είναι επίσης υπάλληλος του οργανισμού. Εσύ είσαι υπάλληλος του ίδιου οργανισμού. Και να πω, γιατί τους χρησιμοποιούν ως διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Πολύ απλά, γιατί δεν μπορούν να τους απασχολήσουν μόνο ως διερμηνείς. Στα συμβόλαιά τους γράφουν, ότι έχουν σύμβαση διερμηνέως, αλλά μετά τους απασχολούν και ως πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, γιατί δεν έχουν πολιτισμικούς διαμεσολαβητές με αυτούς τους γλωσσικούς συνδυασμούς. Οπότε αναγκαστικά τους χρησιμοποιούν και. Και με αυτόν τον τρόπο, να πω ότι μετά άρχισε μία, άρχισε λίγο σύγκρουση μεταξύ τους, γιατί οι εκπαιδευόμενοι δικοί μου άρχισαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Οπότε, όταν τους λέγανε κάνε αυτό, έλεγε αυτό μόλις που έκανα ήταν διαπολιτισμική μεσολάβηση. Τι, κοίταγε η ψυχολόγος, ας πούμε, έλεγε, μα τι μου λέει τώρα αυτός. Οπότε, κάπως, λίγο δηλαδή, τους επαγγελματικοποίησαμε αυτό το professionalize για το οποίο μιλάμε, τους δώσαμε να καταλάβουν ποιο είναι το επάγγελμά τους. Και με αυτό τελειώνω, πολύ βασικό κομμάτι, και το Solidarity Now νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό, ήταν οι πολύ καλές κοπέλες που το είχαν αναλάβει. Μου δώσανε ως δύο ώρα, στα οποία εκπαίδευσα τους αποδέκτες της διερμηνίας. Και αυτό ήταν καταπληκτικό, για να καταθέσω και εδώ, ότι δεν είναι εύκολο να δουλέψει με τους αποδέκτες. Τους αποδέκτες είχε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, δικηγόρους. Και το ξέρουμε ως διερμηνείς ότι γενικά, να πω ας πούμε εγώ από την εμπειρία μου ως διερμηνέας, οι πιο δύσκολες κατηγορίες με τις οποίες δουλεύουμε είναι οι δικηγόροι και οι γιατροί. Γιατί, λυπάμαι που το λέω, οφείλεται και στην υψηλή εξειδίκευση, έτσι, και ότι είναι πολύ δύσκολα επαγγέλματα και ότι κάνουν πάρα πολλά χρόνια να σπουδάσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν όλα. Και εκεί... Και εκεί έρχεται, υπάρχει αυτή η σύγκρουση, ας πούμε, σου λένε να μεταφράσεις ακριβώς αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λέω εγώ, ακριβώς, λέξη προς λέξη. Το λέξη προς λέξη τους το έβαλα και στην εκπαίδευση τους. Έλεγα λέξη προς λέξη, δεν γίνεται, γιατί μετά κορακίστηκα. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Και μετά λέει αυτό, λέει, μπορείς να το κάνεις φωτοτυπίες, να τους το μοιράσεις, να τους το πεις, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα αστεία. Οι αποδέκτες της διερμηνίας, μετά το τέλος, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι δείξαν ενδιαφέρον. Ήρθανε, με ρωτάγανε, λέει, πείτε μας πώς να μην τους χρησιμοποιούμε, για να ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε εκεί υπήρχε μια, ξέρω, μου είπανε διάφορα περιστατικά, ανέκδοτα, ίσως πρέπει να τα γράψουμε κάπου. Εγώ μετά τα έβαλα στα μαθήματά μου. Τους έκανα ερωτήσεις και τους έλεγα τι πρέπει να κάνεις εδώ, αυτό ή εκείνο, για να ξέρουν πώς πρέπει να δράσουν. Και επίσης, καλά, οι δικηγόροι φύγανε. Και μετά από αυτό πήγα σε μία και έκανα μία εκπαίδευση σε άλλο οργανισμό. Με ζητήσανε πάλι σε συνεργασία με το Solidarity Now και με αυτό θα τελειώσω, δεν θα τα πω τα υπόλοιπα. Και μου ζήτησαν πάλι να εκπαιδεύσω τους αποδέκτες διερμηνίας. Μεταξύ τους ήταν και εκπαιδευτικοί. Και λέω τώρα, οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να έχουμε και εμείς λίγο, ας πούμε, να μπορούμε να ακούσουμε τον άλλο, ούτε και οι εκπαιδευτικοί τα ξέρουμε όλα. Σας λέω ότι δεν με αφήσαν να το τελειώσω το σεμινάριο. Άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους οι φορείς από τους συμμετέχοντες, γιατί λέει όλα πολύ ωραία αυτά που μας λες, δεν θέλει να ακούσουν καθόλου τη θεωρία, δηλαδή τι είναι διερμηνία, τι είναι κοινοτική διερμηνία, τι είναι διερμηνία συνεδρίων. Δεν το συζητάμε καν.
Δεν φτάσαμε να τα λέει πολύ ωραία αυτά, Μαρία, που μας είπες, αλλά εμείς τώρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διερμηνία σε αυτά τα σεμινάρια. Είχαν οργανώσει κάτι σεμινάρια για πρόσφυγες, οπότε επιχειρηματικότητας κτλ. Και θέλαν σε αυτά τα σεμινάρια να βάλουν ως διερμηνείς τους κοινοτικούς διερμηνείς των οργανισμών, για να μην δεν υπήρχε budget. Έτσι. Λοιπόν, οι κοινοτικοί διερμηνείς, παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν διερμηνία σε αυτά τα σεμινάρια. Έτσι. Και εδώ τελειώνω ότι υπάρχει σύγχυση και μεταξύ των διερμηνέων. Έτσι. Άλλο κοινοτική διερμηνία, άλλο διερμηνία συνεδρίων. Και που δεν είναι η διερμηνία συνεδρίων δεν είναι διερμηνία καμπίνας. Διερμηνία συνεδρίων είναι και η διαδοχική διερμηνία, είναι και η ψιθυριστή και την κάνουν δυστυχώς. Θα ήθελα να είναι περισσότερος κόσμος ή διερμηνείς συνεδρίων, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν. Στους κοινοτικούς διερμηνείς, ας πούμε, έδειχνα όλα τα σύμβολα και όλα αυτά που κάναμε στο Πανεπιστήμιο και τους άρεσαν πάρα πολύ. Από αυτούς να ανταποκρίθηκε ένας και να μάθει τα σύμβολα, ας πούμε, ή και πώς γίνεται. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες στο προσφυγικό, είναι διαφορετικό το είδος, αλλά παρόλα αυτά πήρανε κάποια tips ότι πρέπει να γράφουν τους αριθμούς, πρέπει να γράφουν τα ονόματα, πρέπει να σημειώνουν ότι τους φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλο αυτό δεν πήγε επιματέω και ελπίζω να υπάρχει συνέχεια. Αυτά. Σας ευχαριστώ. I think the interpreters deserve a round of applause for the speed of that. You're right.